Καλησπέρα και από μένα. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φυστείας να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στο νοσοκομείο. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και τα θέματα τα από ό,τι είδα και είναι αρκετά, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιεκτικός γίνεται, με bullets που λένε, να σας κάνω μια πολύ γρήγορη ενημέρωση και αργότερα, αμέσως μετά, θα είμαι και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, με διευκρίνηση, απορία έχετε, για να σας την απαντήσω, αν γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι θα γνωρίζω. Να ξεκινήσουμε από τα θέματα του νοσοκομείου Σιτίας. Να ξεκινήσουμε, τα έχω έτσι χωρίσει λίγο στα οικονομικά και στα θέματα προσωπικού, στα θέματα διοίκησης. Τα οικονομικά θέματα που απασχολούν αυτή την περίοδο το νοσοκομείο Σιτίας έχουν να κάνουν με την ύπαρξη κάποιων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, αρκετών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχει το νοσοκομείο μας. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι και το τέλος του Μάρτη του 2016 είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι και άλλες περισσότερες, αργίζει το ποσό τα 2 εκατομμύρια, αλλά κάποια δεν χαρακτηρίζονται ληξιπρόθεσμα, κάποια δεν χαρακτηρίζονται πληρωτέα. Για 1,5 εκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ευκαιρία στο νοσοκομείο να τα αποπληρώσει αυτά τα χρήματα. Η ευκαιρία αυτή προέρχεται από μια έκτακτη επιχορήγηση που δίνει το Υπουργείο Οικονομίας μέσω του Υπουργείου Υγείας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Νομίζω ότι τα δίδει και σε άλλους οργανισμούς και σε ίσως να αφορά και το Δήμο μας, να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες έχουν εμφανιστεί. Έτσι και εμείς, λοιπόν, είμαστε στη διαδικασία ελέγχου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Υπάρχει μια ομάδα έργου η οποία έχει αναλάβει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, της γραφειοκρατικής διαδικασίας χαρακτηρισμού των υποχρεώσεων ως ληξιπρόθεσμες υποβολής τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κτλ. Και πιστεύουμε ότι σε λίγες μέρες θα είμαστε σε θέση να γίνει η πρώτη μεγάλη αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που αφορούν βέβαια έτη από το 2012 και μετά. Αυτό όσον αφορά το θέμα τα οικονομικά. Να υπενθυμίσω ότι η επιχορήγηση που θα πάρει το νοσοκομείο είναι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα θέματα, αυτό σε γενικές γραμμές για τα οικονομικά, όσον αφορά τα θέματα του προσωπικού, το νοσοκομείο Σιτίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει κάποιες πολύ βασικές ελλείψεις. Οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, θα μιλήσω αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Έτσι. Οι λήψεις σε ιατρικό προσωπικό είναι στον τομέα της παθολογίας, στον τομέα της καρδιολογίας. Στον τομέα της καρδιολογίας, ας πούμε, δεν έχουμε μόνιμο γιατρό. Στον τομέα του χειρουργικού έχουμε μόνο έναν μόνιμο γιατρό και δύο επικουρικούς. Καρδιολόγο έχουμε επικουρικό, αλλά μόνιμο δεν έχουμε. Ακτινοδιαγνώστη έχουμε μόνο ένα. Είναι μεγάλη ανάγκη να πάρουμε δεύτερο. Έχουμε προχωρήσει στην πρόσληψη επικουρικού, αλλά δεν αρκεί και θέλουμε μόνιμο. Στο διοικητικό προσωπικό έχουμε αρκετές ελλείψεις. Αυτή τη στιγμή όλη τη διοικητική δουλειά, ακόμα και τα εντάλματα, τα ληξιπρόθεσμα, την κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου μας, από την νοσηλευτική, από τα μαγειρία, φανταστείτε, τραπεζοκόμοι. Και στο νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, είναι στο οργανόγραμμα αρκετοί νοσηλευτές. Εδώ βέβαια έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι πολλοί από αυτούς είτε έχουν πάρει απόσπαση σε άλλα νοσοκομεία, είτε έχουν πάρει εσωτερική μετακίνηση στις υπηρεσίες που σας είπα πριν για να βγάλουν τις δουλειές του διοικητικού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όμως το κοιτάμε από κοντά και έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, θα σας ενημερώσω ίσως αργότερα. Όσον αφορά τώρα τις προσλήψεις, οι οποίες είναι στη διαδικασία, είναι σε εξέλιξη, γιατί είπαμε ποιες είναι οι ελλείψεις, τι έχουμε κάνει τώρα όσον αφορά τις προσλήψεις για να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. Έχουμε βγάλει λοιπόν μια προκήρυξη, η οποία έχει λήξει, όπως σας διάβασε νωρίτερα και ο Πρόεδρος, που αφορούσε την κάλυψη τριών θέσεων, ενός παθολόγου Β, επιμελητή, ενός χειρουργού Α, ενός καρδιολόγου Α. Οι θέσεις αυτές, η προκήρυξη τελείωσε, όπως είπαμε, στις 4 του Ιουλίου. Οι αιτήσεις τις οποίες είχαμε ήταν καμία για τη θέση του παθολόγου Β. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει από ό,τι μου ενημέρωσαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και σε όλη την Κρήτη. Η παθολογία είναι μια ειδικότητα η οποία είναι σε έλλειψη αυτή τη στιγμή, ίσως και λόγω των μετακινήσεων
γιατρών στο εξωτερικό, ίσως και επειδή σαν ειδικότητα αυτή καθ' αυτή οι γιατροί που την ασκούν προτιμούν να έχουν ένα εξωτερικό γιατρείο παρά να πούνε στο ΕΣΥ. Για τον χειρουργό, για τη θέση του χειρουργού έχουμε 15 αιτήσεις, πήγε πάρα πολύ καλά και πολύ αισιόδοξο είναι αυτό, για πολλούς λόγους. Και για τη θέση του καρδιολόγου έχουμε 5 αιτήσεις. Αυτές οι αιτήσεις θα δημιουργηθεί μια επιτροπή κρίσεων, έτσι ονομάζεται, και θα αρχίσει τη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής του γιατρού, ο οποίος θα στελεχώσει στο νοσοκομείο. Υπολογίζουμε ότι αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα στο φθινόπωρο. Το επόμενο το οποίο κάναμε ήταν να κάνουμε πρόσληψη, να προχωρήσουμε σε πρόσληψη ενός επικουρικού γιατρού. Οι επικουρικοί είναι αυτοί οι οποίοι βοηθάνε το νοσοκομείο μας σε περιόδους που δεν υπάρχουν μόνιμοι γιατροί, δεν υπάρχει η αντίστοιχη προκήρυξη, η αντίστοιχη θέση για μόνιμο προσωπικό από το Υπουργείο. Προχωρήσαμε λοιπόν στην πρόσληψη ενός ακτινοδιαγνώστη επικουρικού, η οποία είναι μια πολύ αξιόλογη ακτινοδιαγνώστρια που στελεχώνει τώρα το τμήμα μας. Και υπάρχει επίσης η διαδικασία πρόσληψης των 8 διοικητικών από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που ίσως να έχετε ακούσει του 1998. Το 1998 είχε γίνει ένας διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Οι επιτυχόντες δεν διορίστηκαν ποτέ για διάφορους λόγους. Και φέτος, μάλλον τον Δεκέμβρη που μας πέρασε το 2015, ξεκίνησε η διαδικασία διορισμού τους. Το νοσοκομείο Σιτίας είχε δώσει 10 θέσεις τέτοιες διοικητικού προσωπικού και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή τις 8 από αυτές. Η μία να αφορά μια θέση τεχνικής εκπαίδευσης και η 7 μια θέση ΔΕΕ. Τώρα, εδώ να γνωρίζουμε όλοι ότι από αυτές τις θέσεις, τις οποίες φαίνεται να υπάρχει μια κάλυψη, δεν ξέρουμε πόσοι θα έρθουν, έτσι, γιατί είναι μεν 8 άτομα, αλλά δεν ξέρουμε αυτά τα 8 άτομα αυτή τη στιγμή ποια είναι η διάθεσή τους, πώς έχουν τακτοποιήσει τη ζωή τους, και αν είναι σε θέση να έρθουν και να δουλέψουν στο νοσοκομείο μας. Είμαστε σίγουροι για 2 από αυτά τα άτομα, τα οποία έχουν ήδη έρθει, έχουν ερωτήσει, έχουν δει το περιβάλλον. Και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τα άλλα 6 για να τους πείσουμε, να το πω έτσι, να έρθουν στο νοσοκομείο και στη Σιτία μας, γιατί αυτοί οι υπόλοιποι 6 δεν είναι από την πόλη μας. Και ζητάμε κύριε Μιχελάκη, να σας διακόψω για να πω ότι ο κύριος Σαρίδης προσήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταγραφεί. Συνεχίστε. Ναι. Και ο κύριος Λατζανάκης. Ο κύριος Λατζανάκης δεν έχει γραφεί. Αν δεν έχει γραφεί, και ο κύριος Λατζανάκης. Ναι. Και ο κύριος Αντωνιδάκης προσήλθε. Επίσης, όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, αναμένεται το ΦΕΚ και ίσως να βγει και σήμερα το αργά το μεσημέρι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. 2 θέσεων ΤΑΦΕ νοσηλευτικής και μια θέση ιατρικών εργαστηρίων. Άρα, πολύ σύντομα θα έχουμε δει κοντά μας 2 νοσηλευτές και έναν ιατρικό εργαστηρίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικές ειδικότητες. Και το τελευταίο νέο το οποίο το μάθαμε σήμερα και έχει να κάνει και με αυτό το οποίο σας είπε ο Πρόεδρος νωρίτερα με την επιστολή της Διπέρθης είναι ότι σήμερα το πρωί πήραμε στα χέρια μας την έγκριση, την οικονομική έγκριση για την προκήρυξη, για την πρόσληψη της θέσης του χειρουργού επιμελητή Β. Άρα πολύ σύντομα θα βγει και νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό του χειρουργού Β. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Φαίνεται ότι στελεχώνεται αρκετά καλά πλέον το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου μας. Και θα σας εξηγήσω τι άλλες διαδικασίες έχουμε κάνει αμέσως μετά. Όσον αφορά το τι διεκδικούμε αυτή τη στιγμή. Διεκδικούμε τη θέση του ακτινοδιαγνώστη, του μόνιμου ακτινοδιαγνώστη. Διεκδικούμε για θέματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό την αλλαγή του οργανισμού του. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ήδη μία πρώτη συζήτηση με τα όργανα του νοσοκομείου, με το Επιστημονικό Συμβούλιο, με τους τομεάρχες. Έχουμε καταλήξει σε ένα πολύ καλό κλίμα, ήταν η συζήτηση την προηγούμενη Πέμπτη που μας πέρασε. Καταλήξαμε στην πρόταση που θα κάνει το νοσοκομείο Σιτίας για αλλαγή του οργανισμού. Αυτό το οποίο αφορά τον κόσμο και κατέληξε το νοσοκομείο σαν πρόταση, ξαναλέω,
γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές εσωτερικές αλλαγές, έχουν αφαιρεθεί θέσεις, έχουν προσθεθεί θέσεις, έτσι ώστε να εκμοντερνιστεί, να το πούμε κάπως, ο οργανισμός του νοσοκομείου και να υπάρχει ένα βάθος και να δούμε πώς θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του νοσοκομείου σε βάθος πενταετίας. Δεν κοιτάμε να καλύψουμε τις θέσεις τι ανάγκη έχει το νοσοκομείο τον επόμενο μήνα. Αυτό λοιπόν που αφορά τους πολίτες είναι ότι με το νέο οργανισμό θα δημιουργηθούν 2 επιπλέον θέσεις καρδιολόγων, δηλαδή θα αυξηθούν σε 3, και θα δημιουργηθεί και 1 επιπλέον θέση με μευτήρα γυναικολόγου, δηλαδή θα αυξηθούν σε 3 οργανικές. Αυτό γίνεται γιατί ούτε η μευτική γυναικολογία ούτε η καρδιολογία ήταν πλήρη τμήματα 3 θέσεων. Είναι πολύ σημαντικό το νοσοκομείο στον οργανισμό του να έχει τμήματα 3 θέσεων. Η παθολογία, ας πούμε, έχει. Η χειρουργική έχει, η καρδιολογία δεν έχει, η παιδιατρική έχει. Το μευτικό δεν είχε. Το γεγονός μάλιστα το ότι υπήρχε στον οργανισμό μας 1 μόνο θέση καρδιολόγου, στην ουσία αποτελούσε τροχοπέδι στην ομαλή λειτουργία των υπολείπων θέσεων, των υπολείπων κλινικών και της παθολογίας και της χειρουργικής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η καρδιολογία είναι μια φοβερά επικουρική ειδικότητα των υπολείπων. Ήταν τόσο σημαντική η έλλειψη του καρδιολόγου που αρκετοί γιατροί λέγαν ότι η έλλειψή του υποβάθμισε το νοσοκομείο σε κέντρο υγείας στην πραγματικότητα και όχι σε ένα ανεπτυγμένο γενικό νοσοκομείο όπως θα έπρεπε να έχει η πόλη μας. Να προχωρήσω λίγο, να σας πω ότι όσον αφορά τα θέματα του προσωπικού απασχολεί το νοσοκομείο μας η κατάσταση που υπάρχει και είναι έτσι ιδιαίτερη η περίπτωση της Ιτίας, γιατί είναι μια περιοχή αλφα-άγωνη και ως αλφα-άγωνη περιοχή οι γιατροί που έρχονται, οι μόνιμοι γιατροί που έρχονται έχουν το δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας να ζητήσουν μετάθεση. Αυτό μέχρι τώρα δεν είχε θετική εισήγηση από το νοσοκομείο. Είχε αρνητική εισήγηση από το νοσοκομείο, αρνητική εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενωπημένων Νοσοκομείων. Ο λόγος ήταν ότι όλοι σκέφτονταν ότι δεν γίνεται να διώξουν γιατρούς από την περιοχή και υπήρχε έτσι ένας φόβος ανάληψης ευθυνών. Αυτό όμως το οποίο πραγματικά συνέβαινε ήταν ότι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι ερχόντουσαν και συμπλήρωναν την πενταετία και κάνανε αίτηση μετάθεσης, στην πραγματικότητα μετά την συμπλήρωσή τους, ήταν σαν να τους κοροϊδεύει, δηλαδή σαν να είχαν να χρησιμοποιήσει αυτό το μπόνους το οποίο τους έδιδε το Υπουργείο για να έρθουν να στελεχώσουν ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σαν αλφα-άγωνη περιοχή. Όταν συμπληρώναν την πενταετία τους έλεγες τώρα δεν σας αφήνω. Αυτό δημιουργούσε μια πολύ, πολύ μεγάλη δυσφορία στους γιατρούς, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό το οποίο υπήρχε και γινόταν ήταν ότι δημιουργούσε ένα αρνητικό κλίμα για το νοσοκομείο μας στον κύκλο των γιατρών. Αυτό το αντιληφθήκαμε καλύτερα όταν μιλήσαμε και με τους ίδιους τους γιατρούς και με τους υπόλοιπους γιατρούς των υπολείπων ειδικοτήτων του νοσοκομείου, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας προκήρυξης, που είναι η πρώτη βέβαια μετά από 6 χρόνια η οποία βγήκε για μόνιμο προσωπικό, ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ενδιαφερόμενοι γιατροί για να κάνουν αίτηση, οι οποίοι ρωτούσαν στα τηλέφωνα που μας έπαιρναν αν θα μπορέσουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους να φύγουν και γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό. Είδαμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ και στρατηγικά σωστό, να το πω έτσι, να υπάρχει μια πολιτική βούληση να αφαιθούν αυτοί οι άνθρωποι και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, στην οικογένειά τους, βέβαια με μια συνεννόηση με το Υπουργείο για έγκαιρη αντικατάστασή τους. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές με το Υπουργείο για αυτό το θέμα, είναι ενήμερο και νομίζω ότι έχει ήδη ξεκινήσει κάποιος στοιχειώδης προγραμματισμός ή μάλλον κάποιος προγραμματισμός. Δεν χρειάζεται και πολύ δουλειά σε αυτό. Ποιοι γιατροί θέλουν να φύγουν και πώς θα αντικατασταθούν πολύ νωρίς ή πολύ γρήγορα αυτοί οι γιατροί. Και εδώ υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, αλλά να μην σας κουράσω προς το παρόν. Αν θέλετε να ρωτήσετε επί τούτου, μπορώ να σας απαντήσω στη συνέχεια. Αυτά όσον αφορά τώρα τα θέματα του προσωπικού. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι που έχουν να κάνουν με τα διοικητικά. Είναι πολύ σημαντική η μία αντιπροσώπευση, η μία εκπροσώπευση του νοσοκομείου Σιτίας, σημαντική με την αρνητική έννοια, η μία εκπροσώπηση του νοσοκομείου Σιτίας στο Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουμε επικοινωνήσει ξανά πάλι με το Υπουργείο, το έχουμε καταθέσει αυτό το αίτημα. Το Υπουργείο έχει δει
είναι πάρα πολύ εύλογο την απέτησή μας, που δεν είναι στην ουσία απέτηση, είναι μια αδικία η οποία υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το παρακολουθούμε στενά, γιατί η ΣΥΤΙΑ δεν εκπροσωπείται και οι αποφάσεις έτσι όπως παίρνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο χρειάζεται σίγουρα να έχει λόγο η ΣΥΤΙΑ και χρειάζεται σίγουρα να έχει δικαίωμα ψήφου η ΣΥΤΙΑ σε αυτές τις αποφάσεις. Να μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όσον αφορά την οργάνωση της διοικητικής υπηρεσίας, επίσης χρειάζεται δουλειά. Είναι δύσκολο λίγο, γιατί τα άτομα τα οποία τις τελεχώνουν δεν έχουν σχέση με διοίκηση, όπως σας είπα, είναι περισσότερο νοσηλευτές. Υπάρχει μια διαδικασία μηχανογράφησης διαφόρων υπηρεσιών του νοσοκομείου, η οποία είναι σε εξέλιξη και σύντομα οι γιατροί θα ενημερωθούν γι' αυτό. Άλλο θέμα που έχουν να κάνουν με τα διοικητικά είναι η πολιτική απόφαση να διακοπούν οι συμβάσεις με τους εργολάβους του καθαρισμού. Θα προχωρήσουμε σε ατομικές συμβάσεις καθαριότητας με τις καθαρίστριες. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο ίσως εδώ χρειαστεί ενημέρωση από τον Δήμαρχο έχει να κάνει με το πολυδύναμο πολυιατρείο Μακρύ Γιαλού, περιφερειακό ιατρείο Μακρύ Γιαλού, για την διαδικασία στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκκρεμεί μια μελέτη σκοπιμότητας, αλλά καλύτερα θα μας ενημερώσει ο Δήμαρχος. Και μπαίνουμε στο πιο ουσιαστικό κομμάτι που αφορά ίσως τη σημερινή παρουσίαση και τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με το ποια μπορεί να είναι η συνεργασία του νοσοκομείου με το Δήμο Σιτίας και με τους πολίτες ίσως. Όσον αφορά την συνεργασία με το Δήμο, ο Δήμος αποτελεί ένα θεσμικό όργανο, πιστεύω, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ίσως προγραμματική σύμβαση με διάφορα πεδία εφαρμογής. Είναι μια κουβέντα την οποία ήδη έχω ξεκινήσει με τον Δήμαρχο και θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για να την προχωρήσουμε και να την ολοκληρώσουμε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και όλοι το γνωρίζουμε τα κίνητρα που δίνει και ο Δήμος και οι πολίτες μας και οι επαγγελματίες της πόλης μας σε γιατρούς. Ίσως θα μπορούσε να επεκταθεί αυτά τα κίνητρα διαμονής τους με διάφορους τρόπους, τους οποίους πάλι θα χρειαστεί να τους συζητήσουμε. Υπάρχουν αγροτικοί ιατροί οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης τους στα χωριά. Ίσως θα μπορούσε ο Δήμος με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσει εκεί με τις βενζίνες τους. Σας λέω τώρα ιδέες σκόρπιας, ας πούμε, τις οποίες ξαναλέω ότι μπορούμε να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Είναι πολλοί αυτοί, ας πούμε, οι οποίοι παραπονιούνται και δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Σας λέω για θέματα τα οποία αφορούν το Δήμο, έτσι. Για την πρόσβαση στο νοσοκομείο, ότι είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, γιατί ο δρόμος ο οποίος ενώνει τη ΣΥΤΙΑ, την πόλη με το νοσοκομείο, δεν είναι σε καθόλου λειτουργική κατάσταση. Υπάρχει ένα σπίτι εκεί σε μια γωνία, το οποίο δημιουργεί ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και είναι και επικίνδυνο. Υπάρχει το σχολείο, υπάρχουν κάποιες μονοδρομίες, ίσως χρειαστούν στους δρόμους που έχουν τώρα επεκταθεί τα πεζοδρόμια. Και όσον αφορά ειδικά το Δήμο, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού με χαμηλό κόστος, με αυτά τα οποία δεν χρειάζονται με υψηλό κόστος. Και σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καραμανουλάκης, η πρόσβασή του, η παρέμβασή του στο ΕΚΑΒ ίσως είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δυστυχώς το ΕΚΑΒ, ή ευτυχώς να πω, δεν είναι κάτω από τις αρμοδιότητες μου, τις αρμοδιότητες του νοσοκομείου μας. Έχει φύγει από το 2012, είναι αυτόνομο διοικητικά, οπότε εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στο ΕΚΑΒ. Ο Δήμος όμως και το Δηματικό Συμβούλιο ίσως θα μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση για την καλύτερη στελέχωσή του και να δούμε τι ακριβώς έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση των τελευταίων που εμφανίζεται. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ο Δήμος μπορεί να κάνει παρέμβαση στο ΕΚΑΒ. Θα μας ενημερώσει ο Δήμαρχος, γιατί από ό,τι κατάλαβα από την προηγούμενη τοποθέτησή του, έχουν ήδη γίνει κάποια πράγματα. Να πω εδώ ότι ο Δήμος είναι ένα θεσμικό όργανο και ως θεσμικό όργανο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Έχει μεγαλύτερη ισχύ στην άσκηση πολιτικής πίεσης, όμως έχει μεγαλύτερη γραφειοκρατία.
και στα κομμάτια όπου υπάρχει μεγαλύτερη γραφειοκρατία, καλό είναι να ζητάμε τη συμβολή των πολιτών. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη δημιουργίας συλλόγου φίλων νοσοκομείου, από ό,τι γνωρίζω, γιατί συμμετείχα και σε μια αντίστοιχη συνάντηση. Να ξέρετε ότι αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για το νοσοκομείο και εγώ προσωπικά στηρίζω αυτές τις προσπάθειες που γίνονται από όλους μας. Και να κλείσω λέγοντας ότι, γιατί όσον αφορά το προηγούμενο του Σύλλογου Φίλων Νοσοκομείου, λύνει προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λύσουν θεσμικά όργανα. Και κλείνοντας να πω ότι ο τομέας της υγείας είναι ένας τομέας στον οποίο δεν υπάρχουν και δεν θα πρέπει να υπάρχουν ούτε πολιτικές ούτε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Χρειάζεται τη βοήθεια όλων των σιτιακών, των δημοτικού, του Δήμου, των φορέων, των θεσμών. Και εδώ είμαστε για να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε το καλύτερο στην υγεία της περιοχής μας, έχοντας ως γνώμονα πάντα την προάσπιση της δημόσιας δωρεάν υγείας. Ευχαριστώ. Μείνε, Μανώλη, εδώ πέρα.